το οποίο το υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Και ρωτώ, εφόσον πάμε να κάνουμε μία σύγκριση προγραμμάτων, χρειάζεται και είναι σωστό για τους πολίτες να μπαίνουμε σε έναν διαγωνισμό fake news? Καταρχήν δεν είναι fake news. Τι είναι όταν είναι αυτή μια σειραφή βίντεο? Έχει προκαλέσει και η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Ράγκα Σβίγκου, να βγει ολόκληρο το βίντεο στον αέρα για να έχουν όλοι πλήρη εικόνα το τι λέχθηκε. Επειδή το βγάλαμε εμείς στον Α, λοιπόν, γιατί κληθήκαμε από όλους, να σας πω ότι το υλικό που είχε δώσει η ΕΡΤ από την συγκεκριμένη ομιλία του κ. Μητσοτάκη, μιλάει μόνος του, δεν παρεμβαίνει κανένας και δεν ερωτάται από κανέναν. Σας λέω πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο του κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για 7η εργασία. Γιατί αν το καινούργιο που πρεσβεύει και έλεγε να σας κάνω νέες προτάσεις είναι απλά η 7ήμερη λειτουργία των εργοστασίων και των επιχειρήσεων, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Ήταν σαφέστατο, όλοι ακούσαμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για 7ήμερη εργασία. Όλοι ξέρουμε ότι στο πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η κατάργηση του οκταώρου εκεί που θα συμφωνούν οι εργαζόμενοι, αν είναι δυνατόν. Και τέλος πάντων, κανείς δεν μπορεί σήμερα να υιοθετήσει μία λογική ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων και των εργοδοτών μπορεί να ταυτίζονται και ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να συνοηθούν. Η ιστορία αυτής της χώρας, η ιστορία της Ευρώπης, η ιστορία αυτού του κόσμου δείχνει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων κατοχυρώνονται με νομοθετικά μέτρα, με αγώνες, τους οποίους πρέπει να γίνουν σεβαστά από όλους. Κύριε Θηβαίο, επί της δικής σας κυβερνήσεως υπάρχει 7ήμερη εργασία? 7ήμερη εργασία? Ναι. Πού να υπάρχει 7ήμερη εργασία? Υπάρχει. Στην πράξη υπάρχει 7ήμερη εργασία. Στην πράξη, συγγνώμη. Θέλω να πω τώρα το θέμα ότι είναι. Ότι ένα εργοστάσιο λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα. Ναι, και κάποιοι δουλεύουν βέβαια και 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν είναι ότι απλά λειτουργεί. Κάποιοι πρέπει να δουλεύουν. Αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον τις βιομηχανίες που ξέρω, δεν δουλεύει κανείς 7ήμερο. Κυρία δουλεύουν βάρδιες. Απαντήστε σε αυτό που λέει ο κύριος Θηβαίος. Μισό λεπτό. Ας μου πει κάποιος ένα παράδειγμα. Ξεκάθαρο από την πλευρά σας το θέμα της 7ήμερης εργασίας. Καταρχήν, ποτέ δεν αναφερθήκαμε σε 7ήμερη εργασία. Ναι, αλλά τουλάχιστον να το αρνηθείτε, εφόσον είναι άλλο να αναφερθήκατε. Για 7 είναι άλλο ημέρες, το δεσμεύεστε. Για 7 ημέρες λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ο κύριος Θηβαίος λέει ότι το έχετε πει. Ο κύριος Μητσοτάκης στο παρελθόν. Ισχύει εδώ και δεκαετίες αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό λέω. Εμείς λειτουργία και σε εσάς. Των επιχειρήσεων. Επομένως, λοιπόν, μιλάμε για δυνατότητα όπου και ο εργαζόμενος θελήσει να εργάζεται 7 ημέρες την εβδομάδα. Εάν το θελήσει, αν αυτό το επιθυμεί. Ναι, βάζει ένα θέμα όμως ο κύριος Θηβαίος, το οποίο μπαίνει αντικειμενικά. Ο εργαζόμενος με τον εργοδότη είναι από την ίδια θέση ισότιμη, είναι ισχύος ή είναι από θέση αδυναμίας? Να σας πω. Είναι θέμα πολιτισμού να μην δουλεύει 7 μέρες ο άνθρωπος. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα επιβίωσης, είναι θέμα παιδείας. Είναι αντικειμενικά, είναι κατακτημένα πράγματα. Κυρία, να απαντήσετε, κυρία. Επειδή ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και συμβαίνει γιατί και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το επιθυμούν. Εάν αυτό το δεχτεί ο οποιοσδήποτε θέλει να μπει σε αυτή την λογική εργασίας, γιατί να του το απαγορεύουμε? Θέλουμε να αφήσουμε λίγο πιο ελεύθερους τους ανθρώπους να λειτουργήσουν πιο ελεύθερα. Πάντως για να το ξεκαθαρίζουμε.